με είχε βασανίσει πολύ η ερμηνεία του. Και για να το δω αν θα το βρω. Από εδώ και κάτω πρέπει να είναι. Λέει επήγα. Δεν εδεσμεύθηκα. Τελείως αφέθηκα και πήγα στις απολαύσεις που μισό πραγματικές, μισό γυρνάμενες μες στο μυαλό μου ήσαν. Επήγαμε στην φωτισμένη νύχτα κι πια από δυνατά κρασιά καθώς που πίνουν οι ανδροί της Ιδονής. Ένα εξάστιχο. Μ' άρεσε πάρα πολύ βέβαια ο στίχος το «τελείως αφέθηκα και πήγα». Ωραίο, μέσα στον έρωτα, το άφημα. Άμα δεν έχεις αυτό, τότε τι έχεις. Άμα είναι να είσαι κουμπωμένος, δεν έχει νόημα. Στες απολαύσεις δόθηκε. Που μισό πραγματικές, μισό γυρνάμενες μες στο μυαλό μου ήσαν. Α, τι βάζει εδώ παιδιά καταπληκτικό. Βάζει το εξής. Οι απολαύσεις, και το έχει εστιάσει στις ερωτικές, οι μισές είναι εδώ. Και οι άλλες μισές είναι πραγματικές. Παραπάνω, τη βλέπεις και νομίζεις ότι είναι η Δουλτσινέα των ονείρων. Και μόλις τη δεις μετά από 3 χρόνια, βλέπεις ότι έχει και μουστάκι. Λες, Χριστέ μου, εγώ έβγαινα με αυτή τη γυναίκα, εγώ έτρεχα, ανέβαινα τον ημιτό και τον κατέβαινα, μήπως την προλάβω να σχολάει από το τάδε σχολείο εκείνη την ώρα ή το τάδε φροντιστήριο. Για αυτήν εδώ, την τζουράπω. Ούτε να, δηλαδή, αυτοκίνητο να έχω να μην τη βάλω μέσα, ας πούμε. Εκείνη την ώρα είναι εδώ. Στο μυαλό. Άρα λοιπόν οι ειδονές είναι μισογυρνάμενες μες στο μυαλό. Αν τη φτιάξεις εσύ την ιδανική εικόνα, δεν χρειάζεται να έχει ο άλλος μούσκουλα. Εσύ τον βλέπεις σαν το Σταλόνε. Ας είναι όλος ένα ανθρωπάκι τόσο. Αρκεί να το φτιάξεις. Από μια του φράση που είπε και σου φάνηκε παλικαρίσια. Τελείωσε. Να του φτιάχτηκες εσύ. Σε αυτές τις ειδονές σου λέει, τέτοιο έρωτα όμως σου λέει να διαμορφώσεις στην ψυχή σου. Και λέει, επήγα μες στην φωτισμένη νύχτα. Τι πιο ωραία σκηνή, έτσι πηγαίνεις μες στη φωτισμένη νύχτα για απολαύσεις. Κι πια από δυνατά κρασιά, καθώς που πίνουν οι ανδροί της Ιδονής. Είχα λοιπόν βασανιστεί, χαμό, ποιοι είναι αυτοί οι ανδροί της Ιδονής. Ποιοι είναι, ρε παιδιά. Ποιοι είναι, εσείς το έχετε συλλάβει. Γιατί εγώ... Μπορώ να σας πω ότι παιδευόμουν, σκεφτόμουν, ποιοι είναι οι ανδροί της Ιδονής. Ιδονιστές. Και γιατί ο Ιδονιστής είναι ανδρείος της Ιδονής. Πρέπει να μου δώσει μια δικαιολογία. Μπαίνει με θάρρος. That's it. Τότε ο καθένας μας είναι. Δεν φοβάται. Δεν είναι άρα, δεν εύκολο να μπει. Τι λες? Τολμάει να μπει και δεν κάνει. Δεν φοβάται να πιει. Μόνο αυτό. Πολύ κρασί, ας πούμε. Μόνο αυτό. Τότε ο καθένας μας έλα. Ο καθένας μας λέει στον εαυτό μου και εγώ είμαι ανδρείος. Πήγαμε μια γυναίκα χτες και μια γυναίκα και εγώ είμαι ανδρεία. Πήγαμε έναν άντρα χτες. That's it. Αυτό ήταν και πια και κρασί. Ωραία. Οι ανδροί της Ιδονής. Αυτή που ρισκάρει. Αυτό δηλαδή. Αυτό έχω. Πού, πόσο, γιατί. Όλα ή τίποτα. Τι θέλει να πει από πίσω. Αυτοί που αντέχουν και την. Ναι, όλα αυτά καλά μου τα λέτε. Τι θέλει να πει ρε εδώ. Ποιοι είναι οι ανδροί της Ιδονής. Κάτι λέει στους δικούς του. Να ξέρετε ότι ο Καβάφης πάντα κλείνει και το μάτι στους δικούς του. Και το λέει σωσμένα ποίηματα. Ότι όσα ήθελα να πω, τα είπα και τα καταλαβαίνουν οι ολίγοι. Τι θέλει να πει. Ανδροί της Ιδονής για τον Καβάφη είναι αυτοί που έχουν διαβεί το Ρουβίκονα. Τολμάμε εγώ και εσύ και αυτός να περάσουμε κάποια κανάλια. Δεν το τολμάμε. Αυτός το τόλμησε. Τα πέρασε. Θα πεις, σώπαρε τον ανώμαλο. Εντάξει. Εντάξει. Δεκτών. Εδώ συζητάμε για ποιήση ή κάνουμε ρατσισμό. Θα το ξεπεράσουμε ή όχι. Γι' αυτό σας είπα την άλλη φορά ότι σε ορισμένα κομμάτια οι γυναίκες έχουν πιο καλή δεκτικότητα να το πιάσουν. Δεν τις ενοχλεί τόσο πολύ. Εμάς ο άντρες και λίγο μας ενοχλεί. Όμως σκεφτείτε αυτό το καταπληκτικό. Για να κάνεις μια ανομαλία, πρέπει να περάσεις ένα ρουβίκονα. Να πεις, ναι, εγώ θα το κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στις ανομαλίες,
γι' αυτό έχει αξία και το ποίημα, συμβαίνει και στις ομαλότητες. Εάν δεν ξεπεράσεις σε κάποια πράγματα τον εαυτό σου, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις καλά. Ούτε έρωτα με μια γυναίκα, ούτε έρωτα με έναν άντρα. Ξεπεράσεις με τα πράγματα. Πρόκειται να κρατήσω κουμπωμένο εδώ, διότι φοβάμαι ότι το στήθος μου είναι άτριχο, ξέρω εγώ, ή τριχο, πολύ τριχωτό. Τελείωσε. Εσύ δεν μπορείς ποτέ να. Τελείωσε, θα το ξεπεράσεις. Αυτός λοιπόν έχει ξεπεράσει αυτό το θέμα με το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Πήγε κάπου αλλού, που εμείς οι άντρες δεν τολμάμε. Έτσι, και δεν θέλουμε, δεν, εντάξει. Και ο Καβάφης ουσιαστικά μας προκαλεί, πετάει και ένα καρφί. Δεν τολμάτε, δεν είστε ανδρείοι της Ιδονής να περάσετε στο άλλο στρατόπεδο. Αλλά και εμείς που είμαστε αυτού του στρατοπέδου μπορούμε να το καταλάβουμε. Με ποια έννοια? Θα γνωρίσετε κάποια στιγμή, αν δεν έχετε ήδη γνωρίσει, κάποιους ανθρώπους ερωτικά και θα δείτε ότι υπάρχει ένας Ρουβίκονας που μόνοι μας τον περνάμε ή δεν τον περνάμε. Και τότε ή λειτουργεί ή δεν λειτουργεί η σχέση. Δηλαδή, αν δεν τον περάσεις, παραμένεις, εντάξει, ναι, είναι η φιλενάδα μου, βγαίνουμε, εντάξει, όλα καλά, πάνε καλά. Υπάρχουν κάποια άτομα που σου ξυπνάνε αυτό το πράγμα. Παίρνα τον Ρουβίκονα. Δεν τον περνάς. Κάνεις πράγματα που δεν θα έκανες με έναν άλλο. Μπορεί να είναι και ότι θα σπάσεις και μια τζαμαρία, έτσι. Γιατί σ' αρέσει αυτή η κοπέλα. Γιατί τη σπάς τη τζαμαρία? Γιατί μ' αρέσει η κοπέλα. Τι σχέση έχει η τζαμαρία με την κοπέλα? Θέλει επανάσταση. Θέλει αίμα αυτή η κοπέλα. Ενώ η άλλη δεν χρειαζόταν. Απλώς την έβγαζε για καφέ. Αρκούσε ο καφές. Αυτό θέλει να πει. Και αυτό δεν το έχουν συλλάβει πολλοί ποιητές να σας το δώσουν. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι θα πας, εγώ αφέθηκα, τελείως αφέθηκα και πήγα. Εκεί που πίνουν κρασί οι ανδρείοι της Ιδονής. Αυτοί που τολμάνε. Εγώ τόλμησα, ρε. Είναι δηλαδή το θάρρος του ομοφιλόφιλου. Που εκεί, εντάξει, σταματάς. Λες, εγώ εδώ, ως εδώ, αδερφέ, δεν προχωρώ. Αυτό όμως δεν είναι θάρρος. Γιατί δεν είναι θάρρος? Επειδή ο ομοφιλόφιλος δεν το κάνει από θάρρος, το φαντάζομαι. Το κάνει επειδή. Ναι, γιατί το νιώθει. Ναι. Δεν είναι το φυσικό του γι' αυτό. Αλλά θέλει ένα θάρρος το περάσει το ποτάμι. Για να το πει, που σου έχουν όχι μόνο, που σου έχουν 500 φορές πει από το σπίτι σου: όχι, ποτέ με αγόρια, ποτέ αυτό, ποτέ δεν θα αφήσει να σου πει, ποτέ αυτό, ποτέ εκείνο, να μην σε δω αυτό, όχι αυτό, όχι για, με άλλα αγόρια. Για να το παραδεχθεί, ας πούμε. Υπάρχουν θέματα. Για να το παραδεχθεί, ας πούμε. Εδώ το 2013 έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι και παντρεύονται και κάνουν παιδιά και δεν έχουν ξεφύγει ποτέ. Ναι, αλλά όμως. Και το φοβούνται αυτό. Δηλαδή σκέψω εκείνη την εποχή που ζει ο Καβάφης. Όλοι μας έχουμε αναστολές για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Σου έχουν πει, ξέρω εγώ, μην βάζεις το δάχτυλο στη μύτη. Φαντάσου ένας από εμάς να πει: εγώ είμαι απολύτως ελεύθερος εδώ πέρα και βάζει το δάχτυλο και σκαλίζει και πηγαίνει τη μύτη. Κάτσε, αυτό θέλει ένα θάρρος. Δεν το έχεις. Ναι. Δεν το έχεις έτσι εύκολα. Δηλαδή, εάν πεις: είμαι εντελώς απροκατάληπτος. Εσύ, πώς λέγεσαι? Μάκης. Εσύ ο Μάκης, μας πεις: εγώ είμαι εντελώς απροκατάληπτος. Εγώ είμαι εντελώς ελεύθερος. Θαυμάσια. Σήκω πάνω, γδίσου. Θέλω, εντάξει. Όχι, όχι. Σήκω τώρα, γδίσου. Να δεις που υπάρχουν αναστολές. Πώς, εντάξει, εδώ είμαστε μια παρέα, ρε φίλε, για κάτσε. Δεν είπες ότι είσαι ελεύθερος? Εδώ είπα εγώ. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα. Και μπορείς να το κάνεις και να σου πω την αλήθεια, θα έπρεπε κάποιος να το σκεφτεί αυτό, αν έχει ανά πάσα στιγμή τη δύναμη και τη δυνατότητα να το κάνει. Όχι για να αποδείξει κάτι στους άλλους, για να αποδείξει κάτι στον εαυτό σου. Είμαι ελεύθερος πράγματι. Έχω ξεπεράσει το σώμα μου. Ή ακόμα είμαι. Γιατί να σας ρωτήσω κάτι, μια και πάμε στα θέματα αυτά και ο Καβάφης τα πιάνει σε πολλά σημεία. Ποιος σας έκρυψε το σώμα σας? Ποιος σας έβαλε ότι απαγορεύεται να το βλέπουν οι άλλοι? Ποιος σας είπε ότι πρέπει να φοράτε εσώρουχα, παντελόνια, μπλούζες κλπ. Θα μου πεις είσαι τρελός. Λάλησες προφανώς, έχει περάσει και η ώρα, αλλά. Ποιος σας τα είπε όλα αυτά? Το έχετε καταλάβει ποτέ? Ο χριστιανισμός σας τα είπε, παιδιά. Ήρθαν κάποτε και σας είπαν ότι είναι ανεπίτρεπτο να κυκλοφορείτε γυμνοί. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες οπωσδήποτε όταν βγαίναν να γυμναστούν δεν φορούσαν ούτε sneakers, ούτε αντίτες, ούτε τίποτα. Βγάζανε το ημάτιό τους και οι άνθρωποι αγωνιζόντουσαν. Ούτε ενοχλούσε ο ένας τον άλλον, ούτε κοιτούσε ο ένας τον άλλον. Ούτε ενοχλούνταν, γιατί και μεταξύ των άντρων μας ενοχλεί. Δηλαδή, άμα τώρα γδυθεί ο άλλος εδώ πέρα, είδε, ας το διάλογο, τι μου δείχνεις τώρα? Τι με ενδιαφέρει? Με προκαλείς? Δεν με προκαλείς, αλλά τι? Πάλι τι θέλεις εγώ, να μην κοιτάω?
Πόσο μάλλον και για μια γυναίκα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα κρυθεί και σε μια παραλία, δηλαδή τι θέλεις να παραστήσω, ότι τάχα είναι ένας βάτραχος και κάθεται εκεί πέρα και να προχωρήσω αδιάφορος. Όχι, βεβαίως και θα δω. Αλλά η ερώτηση είναι, αυτό συνέβαινε πάντοτε ή μας το φύτεψαν κάποια στιγμή? Μας το φύτεψε. Οι ταφεά φορούντες και περί ηθικής λαλούντες. Όλο αυτό σε σχέση με το σώμα και η συμπλεγματοποίηση σε σχέση με το σώμα, με την εξωτερική εμφάνιση κλπ. Είναι του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός τους έντισε τους ανθρώπους. Ο αρχαίος ζωγράφιζε άνετα σε δημόσιους χώρους και έκανε αγάλματα γυμνά. Και μάλιστα πολλά από αυτά ήταν και βαμμένα τα αγάλματα. Δεν ήταν σε φυσικό χρώμα, δεν ήταν άσπρα όπως τα βλέπουμε εμείς τώρα. Οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με ένα χιτόνιο. Δεν είχαν πρόβλημα να γλυθούν. Και επίσης αγωνιζόντουσαν στους Ολυμπιακούς αγώνες μπροστά σε ένα κάρο κόσμο γυμνοί. Παλεύανε γυμνοί. Το φαντάζεστε σήμερα να μπαίναμε στην αίθουσα Τάικ Βοντό και να βλέπαμε δύο άντρες γυμνούς να παλεύουνε? Επομένως, κάποιος μας έντισε. Το βγάλατε αυτό? Σκεφτήκατε ποτέ ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από όλες τις αναστολές που μας τάισε σιγά σιγά ο μπαμπάς μας και η μαμά μας και μας είπαν αυτό, θα φοράς πάντοτε αυτό, θα φοράς εσώρουχα ακόμα και το βράδυ και κάτω από τις πιτζάμες, φορά και δύο αν μπορείς και 14. Δεν φίλε. Αλλά και πάλι ως πού μπορούμε να το κάνουμε? Επομένως, να μια Ανδρεία, στο λέω πολύ σύντομα, γιατί το είπα. Όχι, εγώ για άλλο το πάω. Εγώ εστιάστηκα στο ότι αυτό δεν το έκανα από επιλογή, το έκανα επειδή έτσι ήταν δηλαδή. Ναι, δηλαδή, ότι αλλά οι αναστολές είναι αναστολές πάντα. Και εγώ αν θέλω να τα φτιάξω με την κοπέλα εδώ πέρα, μπορεί να θέλω πάρα πολύ, αλλά έχω κάποιες αναστολές. Πώς, εδώ μπροστά σε όλους θα τις θα ρίξω, θα κάνω κάτι. Δηλαδή, εάν πάλι είμαι από αυτούς που δεν λογαριάζω τίποτα, θα φανεί αυτό. Θα εκτιμηθεί αντίστοιχα από την πλευρά μου, θα δείτε και εσείς, θα πείτε, κοίταξε ρε, αυτός είναι τρελός, τρελάθηκε. Όλα αυτά δηλαδή συνιστούν ένα ρουβίκονα που μας συνέχει σε κάθε τι. Στον τρόπο ομιλίας μας, στον τρόπο της ζωής μας, στον τρόπο της ερωτικής μας ζωής, σε κάθε τι. Και αυτό το ρουβίκονα, μόνο συνειδητά και οι Ανδρείοι τον περνάνε. Πάρα πολλοί μένουν στα όρια που τους είπανε. Μου είπαν αυτό, πρώτα θα ραβωνιαστώ, μετά θα παντρευτώ και μετά θα κάνω παιδιά. Και μετά θα είναι αυτό και θα είμαι οικογενειάρχης τέτοιου τύπου. Πάρα πολλοί θα το ακολουθήσουν αυτό και δεν θέλω να το κοροϊδέψω. Δεν θέλει ο άλλος να βγει από αυτά που του δεν έβαλε εκεί τη δύναμή του. Κάποιοι άλλοι πάλι θα τα αμφισβητήσουν. Δεν θα το κάνουν. Βασικά αυτό που λέω σας δεν εστιάζεται μόνο στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Ναι, δηλαδή, σου λέει, βγαίνει και παραπέρα. Ξεπέρνα τον εαυτό σου. Απλώς αυτός ξεκίνησε, εδώ ο συγκεκριμένος, ξεκίνησε από εκεί και το συνέλαβε. Τώρα ότι για μας μας φέρνει πλούτο σε άλλο τομέα, μας φέρνει πλούτο σε άλλο τομέα. Να πω κάτι. Βεβαίως. Όμως ο Καβάλης δεν είναι κάπως συγκεκριμένο ομοφιλόφιλος. Όχι στην κοινωνία, όχι στα γράφτα που έγραφε. Ναι, γι' αυτό και γράφει. Κατάλαβες εσύ τίποτα? Δεν ήταν ο ίδιος. Που πίνουν οι Ανδρείοι της Ιδονής. Εγώ το είπα, εσύ θες να το καταλάβεις. Να μην το καταλάβεις, ό,τι νομίζεις κατάλαβε. Όλα είναι συγκεκαλυμμένα στον Καβάφη με αυτή την έννοια. Για να δούμε λοιπόν.